Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βόμβες στο πολιτικό σκηνικό με τις αναφορές του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Αγγελή, που έκανε λόγο για οργανωμένο σχέδιο που επιχειρήθηκε για την προφυλάξη τριών πολιτικών προσώπων, παραμονές των βουλευτικών εκλογών. Μεταξύ αυτών των πολιτικών προσώπων, η αναφορά υπήρξε και στο όνομα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, καταθέτοντας συμπληρωματικά στοιχεία στην έρευνα για την Νοβάρτης. Υπήρχε σχέδιο προφυλάκησης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και των βουλευτών Άδωνη Γεωργιάδη και Ανδρέα Λοβέρδου λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές, κατέθεσε σήμερα ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρώην επόπτης της εισαγγελίας διαφθοράς Ιωάννης Αγγελής, κατά την πολύωρη κατάθεσή του στον συνάδελφό του Ευάγγελο Ζαχαρή, ο οποίος διερευνά τις καταγγελόμενες παρεμβάσεις κατά τη δικαστική διερεύνηση της σκευωρίας της Νοβάρτης. Ο κύριος Αγγελής προέβη σε νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις που δείχνουν την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου, το οποίο θα έπληται πολιτικά το κόμμα της τότε αντιπολίτευσης και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Αγγελής, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι το σχέδιο που υπήρχε για βραχιολάκια σε πολιτικούς αφορούσε τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον Υπουργό Ανάπτυξης Άνδωνη Γεωργιάδη και τον πρώην Υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο και θα εκτελεί το λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γινόντουσαν. Κατά την κατάθεση του, ο κύριος Αγγελής αναφέρθηκε και πάλι στο Ρασπούτιν και υποστήριξε ότι τα περιφυλάκησης των τριών πολιτικών προσώπων προκύπτουν από συζητήσεις που είχε με την τέως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου και την τότε Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου. Μάλιστα, ο κύριος Αγγελής δήλωσε στον κύριο Ζαχαρή ότι είναι πρόθυμος, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την αξιοπιστία των καταθέσεών του, να εξεταστεί κατά την παράσταση με τις κυρίες Δημητρίου και Βαρουφάκη. Παράλληλα, ο κύριος Αγγελής, αναφερόμενος στην επικεφαλής της εισαγγελίας κατά της διαφθοράς, Ελένη του Λουπάκη, της απέδωσε αυτή την φορά όχι μόνο ανεπάρκεια, αλλά και δόλο. Σημειώνεται ότι μετά τις νέες αποκαλύψεις, ο κύριος Ζαχαρής διαβίβασε αμέσως αντίγραφο της κατάθεσης του κυρίου Αγγελή στη Βουλή. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στο ζήτημα αυτό. Τώρα η ταλαιπωρία και η καθυστέρηση καλά κρατεί γύρω από την υπόθεση των δασικών χαρτών, με τις αντιρρήσεις μάλιστα να ξεπερνούν σε επίπεδο επικράτειας τις 170.000. Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, τρεις βασικές παρεμβάσεις προκειμένου να μπει τάξη στο ζήτημα των δασικών χαρτών, με ταυτόχρονη προστασία του δάσους, της ιδιοκτησίας των πολιτών αλλά και των διεκδικήσεων του δημοσίου, σχεδιάζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των υπερβολικών καθυστερήσεων στην εξέταση των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών που έχουν οδηγήσει σε ομοιρία χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, προανήγγειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, αποκαλύπτοντας ότι από τις 170.000 ετήσεις αντιρρήσεων που είχαν κατετεθεί την διετία 18-19, σε όλη τη χώρα έχουν εξεταστεί μόλις οι 10.000. Υπερβολικά αργά προχωρεί η εξέταση των αντιρρήσεων. Δεν έχετε δίκιο ότι είναι 125.000 οι αντιρρήσεις οι οποίες υπευλήθησαν. Είναι 170.000 αντιρρήσεις σε όλη τη χώρα. Πράγμα το οποίο αντανακλά, αν θέλετε, και τη χαόδη κατάσταση σε σχέση με την οποία μάλλον είχαν να αντιμετωπίσουν οι δασικοί μας. Στις παρεμβάσεις που προτείνονται είναι η αύξηση των επιτροπών αντιρρήσεων και η σύνδεση αμοιβής των μελών τους με τον αριθμό των αιτήσεων που διεκπεραιώνουν και η δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης του ακινήτου σε περίπτωση δικαίωσης του πολίτη από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, ανεξάρτητα αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης σε όλο τον νομό στον οποίο βρίσκεται το ακινητό του. Με το νομοσχέδιο θα προβλέψουμε πρώτον να αυξηθούν οι επιτροπές αντιρρήσεων και να καθοριστεί ότι η αμοιβή τους θα συνδέεται με τον αριθμό αντιρρήσεων που θα εξετάζουν, προκειμένου να πάει πρακτικά γρήγορα και όχι κάποιος να μπει σε μια επιτροπή και να παρκάρει, να το πω έτσι, περιμένοντας απλώς να πληρώνεται και όσο τραβήξει η δουλειά στο μέλλον. Άρα είναι μια πολύ, νομίζω, λογική προσέγγιση με γνώμονα τους πολλούς ανυπεράσπιστους πολίτες. Η δεύτερη παρέμβαση η οποία θα γίνει αφορά σε αυτό που αναφέρεται ακριβώς στην ερώτησή σας. Θα προβλέπει το σχέδιο νόμου ότι αν όποιος πολίτης εξετάζεται η αντίρρησή του και δικαιώνεται από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, τότε αυτομάτως θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητό του όπως ο ίδιος νομίζει και όπως προβλέπει η νομοθεσία, χωρίς να περιμένει να τελειώσει σε όλο τον νομό Μαγνησίας, για παράδειγμα, η εξέταση των αντιρρήσεων για να μπορεί
να κάνει ό,τι θέλει το χωράφι του. Στα σημαντικά παράλληλα καταγράφτηκε η προαναγγελία του Κωστή Χατζηδάκη για αλλαγή μέσω υπουργικής απόφασης του εύρους του πεδίου των δασικών χαρτών με επίκεντρο τους αναδασμούς, ώστε να ξεκαθαριστεί τι είναι δάσος και τι όχι. Λοιπόν, αυτές οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η υπόθεση των δασικών χαρτών φυσικά αφορά όλους μας. Υπάρχει και το κεντρικότερο θέμα που είδαμε στο πρώτο ζήτημα της ενημέρωσής σας, που έχει να κάνει με τα όσα επεσήμανα τις βόμβες ουσιαστικά του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου και πρώην υπόπτη της αγγελίας διαφοράς, του κ. Αγγελή. Μαζί μας ο διευθυντής της τηλεόρασης ΜΠΕΣ, τον Νίκο Μπελογιάννης. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Και ο συνάδελφος ο Κώστας Τερζούλης. Καλησπέρα, Κώστα. Ξεκινάω με σένα, γιατί μιλάμε για βόμβες, έτσι, από τον κύριο Αγγελή. Μιλάμε για βόμβες και αν πάρουμε αυτό που είχε πει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντωνίου Σαμαράς μέχρι τέλους, αυτό το τέλος φαίνεται ότι καθυστερεί πολύ, με δεδομένο ότι διαρκώς έχουμε νέα δεδομένα. Επιστρέφει και πάλι στην Βουλή η καταγγελία που έκανε σήμερα ο κύριος Αγγελής, ο οποίος ουσιαστικά βρισκόταν στην όλη διαδικασία της εξέτασης για την υπόθεση Νοβάρτης. Και τι λέει λίγο έως πολύ σήμερα σε αυτή την καταγγελία? Ότι υπήρχε ένα σχέδιο συγκεκριμένο προκειμένου Αντώνης Σαμαράς, Άδωνης Γεωργιάδης και Ανδρέας Λοβέρδος, πριν τις εκλογές, όποτε και αυτές και αν γινόντουσαν, να μπουν σε μια διαδικασία προφυλακίσεων, να μπουν σε μια διαδικασία ουσιαστικά να σηκωθεί το θέμα, να γίνει ο πολιτικός ο ντόρος, ο πολιτικός ο άλλος, ένα προσχεδιασμένο ουσιαστικά, έτσι, ένα σχέδιο από την πλευρά με εμπλοκή του Ρασπούτιν και όλα αυτά που είπε μέσα ο κ. Αγγελής. Είναι μια υπόθεση η οποία από όπου και αν την πιάσει κανείς φαίνεται ότι μπάζει πολλά τα ζητήματα, μια σκευωρία που αποκαλύπτεται σιγά σιγά και νομίζω ότι θα έχουμε πολλά πολλά επεισόδια να δούμε ακόμα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάμψει η αλήθεια και να δούμε το τελικά το τι συνέβη, πώς φτάσαμε εδώ. Προφανώς αυτά είναι τα ζητήματα και που διερωτούνται όλοι και τι πολιτικές προεκτάσεις μπορεί να έχει η συγκεκριμένη υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα ο κύριος Αγγελής δήλωσε ότι είναι και πρόθυμος προκειμένου να μην υπάρξει καμία αμφιβολία για την αξιοπιστία της κατάθεσής του να εξεταστεί και κατά την παράσταση. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να ξέρουμε και το τι ακριβώς συμβαίνει και τι επισημαίνει ο καθένας μέχρι τώρα, Νίκο. Σίγουρα είναι μια κατάσταση η οποία έχει αφήσει άφωνη όλη την Ελλάδα σήμερα. Μετά το ποδοσφαιρικό το οποίο έγινε, μετά τα τουρκικά το πρωί, τα οποία σε λίγο οι Τούρκοι θα φτάσουν μέχρι την Καλαμάτα από την κατάλαβα και θα κάνουν βόλτες να ψάχνουν για πετρέλαιο και στην Καλαμάτα. Εκτός και ότι σταματήσει ο φίλος μου ο Γιώργος Μπούχαλης. Αυτό το πράγμα το οποίο μίλησε και είπε ο κύριος Αγγελής σήμερα είναι βόμβα. Όταν λέμε βόμβα, πραγματική βόμβα και έχει αφήσει άφωνο σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, κάποιοι είπαν και δεν τα έλεγε παλιά. Και ο κύριος Αγγελής έμαθα σήμερα ότι, ανέφερε ότι τα έχει πει και στη Βουλή ξανά. Τώρα τι είναι, γίνεται εκεί. Αν αυτή τη στιγμή αυτή η κατάσταση τώρα εδώ με τους εισαγγελείς, με τους αντισαγγελείς, με τους ανώτερους λειτουργούς του κράτους, με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, κακά τα ψέματα, όλος ο κόσμος λέει έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ποια ελληνική δικαιοσύνη? Αυτή την κατηγορούν μόνοι τους. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Όταν μιλάμε τώρα για μια τέτοια κατάσταση, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία όχι μόνο αφήνει ανησυχία σε όλους μας, αλλά δεν ξέρει και κανένας πώς θα πάει να βρει το δίκαιο του. Όταν είναι αυτά τα πράγματα. Και όταν μιλάμε στην τέτοιε συνωμοσίε για τον αρχηγό, για τον πρώην αρχηγό του κράτους, τον πρώην πρωθυπουργό και για τους υπόλοιπους υπουργούς. Φανταστείτε εμείς που είμαστε, δηλαδή τα μυρμηγκάκια, τι μπορεί να στήσει κανένας για μας? Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Έχει αφήσει άφωνο όλο τον κόσμο. Ο Σαμαράς, όπως είπε ο Κώστας, είπε θα το πάω κάτω-κάτω. Δεν βλέπω ο Κώστα να πηγαίνει κάτω-κάτω το θέμα. Εδώ λέει ο ένας δεν τον παρέπεψε η Βουλή, τον άλλον τον παρέπεψε η Βουλή. Δεν ξέρω ο κ. Μητσοτάκης. Ο Σαμαράς είπε θα τα πάει κάτω-κάτω. Αλλά αυτά πέραν από τη Βουλή. Από ό,τι βλέπεις δεν έχει κατηγορηθεί. Δηλαδή εδώ ο κ. Παπαγγελόπουλος μέχρι προχτές τον άκουσα και βγήκε στον Τάκη το Χατζή και έλεγε τα μοίρια όσα και όλα αυτά. Ο κ. Αγγελής τώρα σήμερα ζήτησε κατά την παράσταση. Πολιτικά πάντως έχουν κατηγορήσει ορισμένοι, όχι από την Νέα Δημοκρατία, αλλά συνολικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έχει χαμηλώσει τον πύχη και τους τόνους αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Βέβαια. Και όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή, στείνονται και τέτοιες συνωμοσίες για τον πρώην Πρωθυπουργό, για να πάει φυλακή, να τον κλείσουν μέσα, να τον ξεφτυλίσουν, δεν ξέρω. Για πολιτικούς λόγους. Δηλαδή, τι θα γίνει από εκεί πέρα, παιδιά? Ποιος άνθρωπος αυτός μας κοιτάει? Να του πούμε πήγαινε στο δικαστήριο, βρες το αυτό σου καλέ μου συμπολίτη, βρες το δίκιο σου και τι να πάει να πει ο άλλος? Και λέμε τώρα
Ξεκινά από τους Ρωμά και όλους τους υπόλοιπους με τις κλοπές και με αυτά τα πράγματα και φτάνουμε τώρα σε υψηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή όταν μιλάει για τον πρώην πρωθυπουργό του κράτους. Να το κλείσει σε φυλακή. Είναι δυνατή, αυτό το πράγμα μπορεί να σβηστεί, μπορεί να αποσιοποιηθεί. Προφανώς και όχι. Και κλονίζεται και η υπόθεση και ο θεσμός της δικαιοσύνης και η εμπλοκή, να το πω έτσι, της δικαιοσύνης με την πολιτική. Γιατί εκεί έχουμε οδηγηθεί έτσι τα τελευταία χρόνια, στο να έχει μπει το μακρύ χέρι της πολιτικής και στον χώρο της δικαιοσύνης. Μα στον χώρο της δικαιοσύνης είναι βασικό. Αυτό φαίνεται, είναι οφθαλμοφανές. Όταν αυτή τη στιγμή οι ίδιοι εισαγγελείς κατηγορούν ο ένας τον, δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο. Όταν οι ίδιοι εισαγγελείς κατηγορούν, ανώτατη λειτουργία της εισαγγελέας, τώρα που πάγουν τώρα ο άλλος. Κατηγορούν ο ένας τον άλλον. Ο Παπαγγελόπουλος, θυμόσαστε τι είχε βγει όταν είπε από το Μαξίμου. Τότε με την ιστορία αυτή. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Δηλαδή μετά τους Τούρκους, μετά την Τουρκοκρατία, το μεγαλύτερο σκάνδαλο ήταν αυτό. Νομίζω ότι. Και μιλάμε από τον ανώτατο δικαστικό, όπως ήταν ο κ. Παπαγγελόπουλος. Και το κυριότερο απ' όλα από τον αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης που ήταν ο κ. Παπαγγελόπουλος. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ο χρόνος περνάει, αυτή η φημολογία όσο περνάει ο χρόνος γιγαντώνεται, περνάει στη συνείδηση του κόσμου, πες κάτι θα μείνει στο τέλος. Αυτό το πράγμα έπρεπε όχι την ίδια στιγμή να διαλευκανθεί, προφανώς, να τρέξουν οι διαδικασίες με τέτοιο ρυθμό προκειμένου να μην αφαιθεί η παραμικρή υποψία. Ξέρεις κάτι, Νίκο, Θέμη, πες. Τι έχει μείνει στη συνείδηση του κόσμου, σκάνδαλο. Νοβάτη, σκάνδαλο, τα πρόσωπα που έχουν συνδέσει. Έλα, μωρέ, σου λέει ο άλλος, διαβάζω έναν τίτλο, τελείωσε. Και πολλοί λένε τώρα. Ό,τι δικαίωση και να υπάρξει, αυτή η λάσπη που έχει μπει στον ανεμιστήρα, αυτή η συζήτηση, αυτή. Όλο αυτό το πράγμα το νοσηρό που σημαίνει και στο πολιτικό μας σύστημα, προφανώς και δεν βοηθά κανένα, πολλά δεν μάλλον περισσότερο όταν θέλουμε να πάμε μπροστά. Η παρατήρησή σου ήταν πάρα πολύ σωστή όσον αφορά το χρόνο διεκπαιρέωσης του αδικήματος. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα τέτοιο αδίκημα το οποίο βράζει όλη η χώρα και έχει κάνει τόσο πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή, εδώ μιλάμε τώρα για ένα αδίκημα τέτοιο το οποίο έχει δημιουργήσει τέτοιο θόρυβο τόσο καιρό και δεν λύνεται και προχωράει ακόμα. Φαντάσου τώρα σε υποθέσεις δικές μας. Φαντάσου εγώ και εγώ ψάχνω να βρω το δίκαιο μου με τη μία καλτσοδέτα, με τον άλλο τον Καραγκιόζη με τον πιστόλι αυτό τέτοιο και με κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει. Ή κάποιος άλλος κόσμος ψάχνει να βρει το δίκαιο του στα δικαστήρια. Και βλέπουμε για τέτοια σοβαρά θέματα, το ακραίο σοβαρό θέμα, παρακλείσει σε φυλακή τον πρώην πρωθυπουργό, λέμε τώρα. Σε αυτό και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ταχύτατη δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα σημεία των καιρών και αυτά είναι και που ουσιαστικά προδιαγράφουν και την εξέλιξη. Πάντως να δούμε τι άλλο θα γίνει ακόμα, γιατί κατά ψέματα ο Σαμαράς είπε δεν τα αφήσει έτσι και δεν νομίζω. Και ο χαρακτήρας του Σαμαρά που τον ξέρουμε όλοι, νομίζω ότι δεν τα αφήσει έτσι. Φαίνεται ότι ο Σαμαράς δικαιώνεται κάθε μέρα, δικαιώνεται όμως συνειδήσει του κόσμου. Δεν δικαιώνεται αυτή τη στιγμή να το τελειώσει αυτό το πράγμα, να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή και με τη βούλα να βγει η απόφαση. Και δεν ξέρω αν θα βγει η απόφαση, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα βγει η απόφαση, κύριε. Δηλαδή έτσι όπως το πάνε. Γιατί όπως το πάει ο Μητσοτάκης, σβηστά. Θα δούμε. Θα μπλέξει το θέμα σε επιτροπές. Είναι και την τύχη των εξοπλιστικών που πριν ανέβει ο Καραμαλής στο 4 λέγανε για τα εξοπλιστικά και όταν ανέβει ο Καραμαλής επάνω κάπου στην πορεία χάθηκαν και αυτά. Χάθηκαν αυτά τα εξοπλιστικά ή το σκάνδαλο του μεγάλου σιώματος χρηματιστηρίου και όλα αυτά πράγματα τα εξοπλιστικά βέβαια. Ο Τσοχατζόπλος από κάποια περίπτωση μετά από 15 χρόνια βρήκαν τι έγινε με αυτά με τους λογαριασμούς. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε ότι οι επόμενες δύο ημέρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την πόλη της Καλαμάτας, όπως και να έχει. Έχει την τιμητική της Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα με τον εορτασμό της Παναγίας Παπαντής και μακάρι να βάλει για μία ακόμη φορά το χέρι της και να μας βοηθήσει όλους. Να δώσει φώτιση. Να δώσει φώτιση και δύναμη. Πρώτα απ' όλα σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Και υγεία. Και να πούμε ότι θα γίνει ο συγκεκριμένος εορτασμός παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού. Λοιπόν, η περιοχή μας προφανώς είχε την τύχη να έχει στα κορυφαία αξιώματα της χώρας δύο ανθρώπους που κατάγονται από την περιοχή. Τον Προκόπη τον Παυλόπουλο στην Προεδρία της Δημοκρατίας, τον Αντώνη τον Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργό. Και οι δύο θα τιμήσουν και θα λαμπρύνουν τους εορτασμούς με την παρουσία τους. Εγώ θα πω ότι σε κάθε περίπτωση η παρουσία αυτών των ανθρώπων σε κάθε περιοχή σηματοδοτεί και μία σειρά από πράγματα και καταστάσεις και σε πολιτικό επίπεδο και σε πολλά άλλα επίπεδα και αυτοδιοικητικά και κοινωνικά. Σηματοδοτεί μία σειρά από πράγματα σε κάθε περίπτωση.
Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος θα είναι και η τελευταία του φορά που θα έρθει στην Καλαμάτα της Παπαντής ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα ξανάρθει φυσικά ως απλός πολίτης, ως πρώην πρόεδρος, όπως άλλος έκανε και πριν αναλάβει τα καθήκοντα στην Προεδρία. Το ίδιο ο Αντώνης Σαμαράς θα συνεχίσει σε αυτή την παρουσία του εδώ πέρα. Θα είναι η Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Παιδείας, κάτω ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση και στους εορτασμούς. Να σου από πω και παράλληλα πέρα... ότι η κυρία Κεραμέως έχει και μια συνάντηση και με τους εκπαιδευτικούς του νομού και έχει ενδιαφέρον και αυτή. Γενικότερα πάντα κατά τους εορτασμούς πολλά είναι αυτά που λέγονται, μεταφέρονται αιτήματα, διεκδικήσεις. Είναι μια ευκαιρία και οι τοπικοί άρχοντες να πούν το κάτι παραπάνω και να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω όταν οι αρχές του τόπου είναι εδώ. Να πω ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι θα είναι κάτω και ο συμπατριώτης μας από την Τριφυλία, ο νέος αρχηγός του ΓΕΣ, που είναι από την Τριφυλία. Γενικότερα θα είναι μια λαμπρή τελετή, παθοδιοικητική πολύ, πολιτικοί άρχοντες και πλήθος κόσμου. Και είναι και Σαββατοκύριακο πολλά τα λεωφορεία μαθαίνουμε ότι θα κατέβουν από όλη την Ελλάδα. Έχει καλό καιρό. Νομίζω ότι θα είναι. Και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να σου πω ότι την ίδια ώρα αύριο θα γίνει και η μάχη της πίτας, κόβει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Νίκο. Λοιπόν, το κορφαίο ζήτημα βέβαια είναι η Πεπαντή. Το συζητάμε αυτό. Πράγμα είναι μια λαμπρή τελετή, η οποία κάθε χρόνο λαμπραίνει περισσότερο την Καλαμάτα. Το άλλο το θέμα το οποίο πρέπει να κάνουμε ότι τα περιενεργεία την Κυριακή θα είναι κλειστά. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα λόγω καλού καιρού. Οι άνθρωποι βάλανε το χέρι τους, βέβαια, και αυτοί κάνανε μια προσπάθεια να δουλέψουν όπως και τα ελοτριβεία. Αλλά κάνανε μια προσπάθεια να είναι κλειστά προκειμένου να μην υπάρξει και αυτή η όχληση που υπάρχει με τα πυρονοργία. Για μένα το τρίτο θέμα το οποίο υπάρχει είναι ότι θα πρέπει να πιέσουν όλοι εκτός από τις χαιρετούρες και τα φιλιά και τέτοια πράγματα να δώσουν απαντήσεις για το δρόμο. Γιατί ο δρόμος αυτή τη στιγμή. Και να πιέσουν, δεν ξέρω, την κυβέρνηση σύσσωμη όλοι μαζί. Και αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να κάνουμε σε αυτούς τώρα. Τι γίνεται με τον δρόμο. Με τους δρόμους, μάλλον. Τι γίνεται με τους δρόμους. Και με τον ένα και με τον άλλο. Αν γίνει ο κύριος Καραμαλής ακόμα εδώ, δεν θα υπάρχουν απαντήσεις. Ναι, στην πραγματικότητα. Και πότε θα βγουν Δεν φαντάζομαι ότι η κυρία Κεραμέως θα απαντήσει για τους δρόμους. Δεν νομίζω. Και γενικότερα οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι άποψη έχουν. Τι γίνεται με τους δρόμους. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή είναι όλα βαλτωμένα. Είναι όλα βαλτωμένα. Και αν πάρω. Ο φίλος μου Σωτήρης που έκανε μια πολύ σωστή παρατήρηση προχτές, ο Νίκας μίλησε για Λεύτρο, Μεγαλόπολη, Πύργο. Τι σχέδια είναι αυτά τα πράγματα. Λεύτρο, Μεγαλόπολη, μιλάει ο Περιφερειάρχης για Λεύτρο, Μεγαλόπολη, Πύργο και δεν μιλάει για Τσακώνα, Καλό Νερό και Κυπαρισιά. Δηλαδή δύο δρόμους πάνε να φτιάξουν τώρα, να τάξουν άλλους. Πολύ άστοχη η κουβέντα του κύριου Νίκα, εγώ νομίζω. Γιατί ιδιαίτερα γιατί από τη Μεγαλόπολη μέχρι τον Πύργο. Από τη Μεγαλόπολη για να περάσει κάποιο στην Τζακώνα είναι πολύ γρήγορα. Και ενώ είναι και την Τριφυλία, εκτός και σκέφτονται να απομονώσουν την Τριφυλία. Ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα το οποίο πρέπει να πιέσουν όλοι είναι οπωσδήποτε για το δρόμο αυτό. Εδώ πέρα που δεν έχει γίνει καμία κατάσταση. Τίποτα, περιμένουμε. Πόσο 4 μήνες δεν έχουν περάσει. 3 μήνες έχουν περάσει. Από τότε που είπε και ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης που είπε ότι για το δρόμο αυτό θα έχει γίνει. Εγώ βλέπω εκεί πέρα ότι γίνεται οργασμός εργασιών στο Κωνσταναβαρίνο, το καινούριο Κωνσταναβαρίνο, εκεί στη Γιάλοβα. Γίνεται οργασμός εργασιών. Αυτό θα τελειώσει και ο δρόμος ακόμα θα ψάχνουν να βρουν τις περιβαλλοντικές μελέτες. Και όπως είδαμε και προχτές Κώστα και με τον κύριο Καρνέζη, από ό,τι είδες. Τα πράγματα δεν τα βλέπω να γίνεται ο δρόμος και τέτοια. Και επίσης, συγγνώμη να σε διακόψω. Και ένα θέμα σύμφωνα με πληροφορίες για να το αποκαλύψω για απόψε, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, το οποίο θα παίξει την Κυριακή, Σαββατοκύριακο και τέτοια, είναι κάποια ανήμερα της εορτής, ετοιμάζεται κάποιο δημοσίευμα. Κάποιο κατάπτυστο δημοσίευμα, κάποιο κουλοφόρι σε κάποια αθηναϊκή εφημερίδα προκειμένου να πλήξουν κάποιους από εδώ. Και η πληροφορία είναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τίποτα. Πάντως, επειδή εδώ όλοι γνωριζόμαστε, περιμένουμε να δούμε το δημοσίευμα γιατί ξέρουμε και θα πούμε και ποιος το έχει κάνει το δημοσίευμα αυτό. Ο οποίος, κακά τα ψέματα, με το που θα αποκαλυφθεί, πρέπει να δηλαδή, εκτός από τα γιαούρκια πρέπει να φάει, γιατί πρόκειται περί μαυρογιαλούρου, για κατάπτυστου, κατάπτυστης κατάστασης άνθρωπο, νομίζω ότι θα πρέπει να κριθεί και στη βοή του κόσμου.
Να το δούμε και αυτό το πράγμα, ναι, γιατί ναι. Κάποιοι ποιοι διαλέγουν κάποιες μέρες για τα χτυπήματα κάτω από την πλάτη, κάποιοι κουκουλοφόροι, κάποια πράγματα τα οποία πάνε να τα αναγάγουν για να μπορέσουν να επικρατήσουν στον πολιτικό στίβο. Προφανώς είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Πες, κάτι θα μείνει, ή τουλάχιστον η λάσπη στον ανεπιστήρα περισσότερες φορές. Επιστρέφεται αυτό να ξέρουν οι περισσότεροι από αυτούς. Λοιπόν, πάμε λίγο, επειδή είπε ο Νίκος για τον δρόμο. Υπάρχει μια παρέμβαση του κυρίου Χαρίτση, πάει το θέμα στη Βουλή. Νομίζω ότι πάνε δύο δρόμοι στη Βουλή, για να το ξεκαθαρίσουμε από την πλευρά του κυρίου Χαρίτση. Με την αναφορά του κυρίου Χαρίτση και 28 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμαλής καλείται να απαντήσει οπωσδήποτε για το καλό νερό τσακώνα. Πλέον θα χρειαστεί να φτάσει στη Βουλή και να απαντήσει. Αλλά τώρα θα απαντήσει και για το Καλαμάτα ριζόμυλο Σπύρος Μεθόνη. Να δούμε, το θέμα είναι στη Βουλή θα πάει. Για ευχολόγια μιλάει ο κύριος Χαρίτσης και επί της ουσίας επιρρύπτει σοβαρότατες ευθύνες για τις καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει. Το θέμα είναι, θα πάει στη Βουλή, τι θα απαντήσει και αν θα απαντήσει και αν θα μας καλύψουν οι απαντήσεις από την πλευρά το ένα και το άλλο, του κυρίου Καραμαλή, του Υπουργού Υποδομών. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο κθένι. Νομίζω. Έχει ανθρώπους και από εδώ πέρα. Από την περιοχή, δόξα τω Θεώ, η Νέα Δημοκρατία τους ανθρώπους έχει. Δεν μπορεί να του πει ένας άνθρωπος ότι ξεφτιλίζονται πολιτικά, τραβώντας όλο αυτό το πράγμα με τον δρόμο. Στην τελική, έχεις πάρει μια απόφαση, έχεις μια θέση. Πες την, στήριξε την, ακολούθησε την προηγούμενη, πήγαινε τη δική σου, κάνε κάτι. Αυτή η απραξία δείχνει μια ανικανότητα ακόμα και στο να του μεταφέρουν του Υπουργού την κατάσταση που επικρατεί εδώ πέρα. Και εκθέτουνε πολιτικά και κόσμο και στο τέλος ξέρεις τι θα γίνει. Θα σου πούνε έτσι που τα κάνατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως και να έχει, το είπε και ο Νίκος, δεν υπάρχουν εξελίξεις και αυτό είναι το χειρότερο στην όλη υπόθεση. Όχι μόνο δεν υπάρχουν εξελίξεις. Δεν υπάρχουν και διεκδικήσεις σοβαρές. Οι διεκδικήσεις σοβαρές, το είπα και χτες. Έρχονται ότι πρέπει να πάνε να κάτσουν στο γραφείο του Καραμαλιά απ' έξω όλοι οι βουλευτές Μεσσηνίας, Ηλίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, δεν ξέρω πού πρέπει να κάτσουν ιδιαίτερα αυτοί. Και να τσακωθούν με τον Καραμαλή. Να πούνε επιτέλους τη γνώμη τους. Εκτός από το γεσμέν που λένε κάθε μέρα. Εκτός από το γεσμέν που λένε για να ψηφίζουν τα ποδόσφαιρα και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και την Κολοπετινίτσα. Αυτά πρέπει να διεκδικήσουν. Να πάνε εκεί πέρα να στήσουν στασίδι. Να τσακωθούν. Να του πούνε δεν φεύγουμε. Τώρα αυτά είπαμε, κάναμε μια ερώτηση, κάναμε το άλλο. Και πήγαμε τέλος του μήνους και πήραμε το μισθό. Σαν βουλευτές αυτά τελειώσανε. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν τρώει πλέον κουτόχορτο. Πρέπει να πάνε να δουν τι γίνεται. Να τσακωθούν. Γι' αυτό τους έστειλε ο λαός στη Βουλή για να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν τα θέματα του νομού. Του νομού όλοι. Αλλά όχι μόνο αυτό. Αλλά να μπορούσαν αυτή τη στιγμή, εκτός από το να διεκδικήσουν αυτό, να τους πει και ποιος θα κάνει το έργο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα το κάνει το έργο. Γιατί θα πάει να πει ο Καραμαλής τώρα αυτό που λέει ο Κώστας στο Χαρίτση. Ξέρεις εσείς τα είχατε κάνει και κόψα την εργολαβία στα 5, κόψα στα 4, στα 6, στα 7. Ο Καλογρίτσας ήταν, δεν ήταν ο Καλογρίτσας. Είναι ο Εμφιετζόγλου. Τώρα δεν τον θέλουμε τον Εμφιετζόγλου. Δεν θέλουμε τον άλλον, δεν θέλουμε τον άλλον. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Και ο Μίτσος ο Μουτσούκος να πάει να κάνει το δρόμο. Καλαμάτα ριζόμυλο σε αυτό ή ο άλλος ή τον άλλο το δρόμο δεν μας ενδιαφέρει. Πιο γρήγορα να το φτιάξει. Πρώτα φτιάξει ο Μουτσούκος, πιο γρήγορα. Ναι. Να τελειώνει το θέμα αυτό. Να τελειώνει το θέμα αυτό. Κουραστήκαμε τόσα χρόνια. Η ανάπτυξη, βλέπουμε ότι η ανάπτυξη είναι συμβασμένη με τους δρόμους. Με το αεροδρόμιο δεν γίνεται τίποτα. Τι κάνουμε δηλαδή. Για πες μου, πίτες. Θα πάνε όλοι συγκεραμένοι. Βλέπω ότι γίνεται σκοτωμός εκεί πέρα. Να τους δούμε μια πληροφορία. Γίνεται σκοτωμός. Ποιος θα πάρει πρόσκληση εκεί για να είναι στην αυριανή εκδήλωση. Στην αυριανή εκδήλωση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν. Άμα μπορέσει αυτή η κατάσταση σε εμάς να μας ικανοποιεί, τότε νομίζω ότι είναι κρίμα και για το νομό μας. Αυτό περνάμε και κρίμα και για την περιφέρεια. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς περνώντας στο κόκκινο λοιπόν η ένταση στον χώρο του ποδοσφαίρου με μια κατάσταση καταγγελιών και πολιτικών παρεμβάσεων να συντηρεί ένα κλίμα που κανείς δεν μπορεί να πει το τι θα ακολουθήσει. Τα ζητήματα πολλαπλά με τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλει δέσμη μέτρων, την αντιπολίτευση να υψώνει τους τόνους και τους παράγοντες να επικρίνουν τα όσα γίνονται από την πλευρά τους. Σε πρώτο πλάνο, πάνω και από τα εθνικά θέματα, έχει μπει η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής. Θέματα που αφορούσαν τα μνημόνια ή για κρίσιμες για τη χώρα εθνικές συμφωνίες. Εσείς περνάτε για το ποδόσφαιρο, κύριε Μητσοτάκη. Ο καθής και η μοίρα του, ανάλογα με τις ικανότητές του. Προτιμώ να περνάω δύσκολες ώρες για το ποδόσφαιρο, παρά για αχρίαστα δημοψηφίσματα, για κλείσιμα τραπεζών και για το πώς οδηγήσατε τη χώρα στο κύλος του γκρεμού.
Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας κονταροχτυπήθηκαν στη Βουλή με φόντο την τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση για να δώσει μια άλλη ανάγνωση στα όσα γνωμοδότησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Από εκείνη τη στιγμή και μετά έχει ξεσπάσει θύελα. Αυτό δεν και επειδή σήμερα ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση ο Πρωθυπουργός, γιατί δύο μεγάλα σωματεία με δύο προέδρους που έχουν δύο κανάλια συγκρούστηκαν, τι έκανε, προσπάθησε με την τροπολογία να κρατήσει κάποια ισορροπία, στο όνομα της ισορροπίας, όταν η ίδια η τροπολογία, αν θέλετε να τη συζητήσουμε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Γιώργος Μαρκόπουλος, Πέτρος Κωνσταντινέας και Αντώνης Μαυρέας στο στούντιο σχολίασαν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι γελάει ο κόσμος μαζί μας. Δεν είναι προϊόν αυτό. Αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο που πραγματικά θέλει ο κόσμος. Θέλει το παιδί να πάει στο γήπεδο, να πάει να μάθει ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι όλα αυτά κάνουν κακό στο ποδόσφαιρο, στο προϊόν. Γιατί πλέον για τις ΠΑΕ, για τις μεγάλες ομάδες, για τις εταιρείες είναι ένα προϊόν. Η κοινωνία, η πολιτική, τα ασυμφέροντα, η οικονομική διάσταση και άλλα πολλά τέθηκαν στο τραπέζι. Θεωρώ ότι η ταμπακέρα είναι το οικονομικό σκέλος, το οικονομικό κομμάτι. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα γύρω από το ποδόσφαιρο, το οποίο τα τελευταία χρόνια και με την είσοδο των τυχερών παιχνιδιών, ναι, όπως είναι το στοίχημα, mm-hmm, έχει διαμορφώσει έναν άλλο ποδοσφαιρικό χάρτη. Υπτωση ότι το τωρινό σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στη μεγάλη κόντρα μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, ίσως να έχει και ίσως το αποτέλεσμα αυτής της κόντρας να μην μπορεί κανένας αυτή τη στιγμή να το προκαθορίσει. Η εκπομπή Διάλογη προσέγγισε το ζήτημα ποδόσφαιρο, κοινωνία και πολιτική. Ακριβώς χαρακτηριστικές οι παρεμβάσεις. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, ποια είναι η επιτροπή που πρέπει να πάμε για να καταγγείλουμε αυτό? Η ΕΑ, μάλιστα. Πήγαμε στην ΕΑ. Βγήκε η απόφαση, η οποία απόφαση λέει υπάρχει συνειδιοκτησία και προτείνουμε την αποβολή του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης από το πρωτάθλημα. Ναι. Η αντίδραση του ΠΑΟΚ σε αυτό δεν είναι δεν υπάρχει πολυδιοκτησία γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο, ούτε είναι θα πάω στο ΚΑΣ ή θα πάω δεν ξέρω κι εγώ στην ΆΣΑ. Η αντίδραση του ΠΑΟΚ είναι πια θα διχάσουμε την Ελλάδα. Θα χωριστεί η Ελλάδα στα δύο. Τι σημαίνει αυτό? Κύριε Καραπαπά, να ρωτήσω τι κάτι. Τι σημαίνει αυτό, να σα πω κάτι. Ναι. Δηλαδή να πούμε και εμεί τώρα ότι αν δεν τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και ξανά και αν δεν υποβιβαστούν. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχα συλλαλητήρια που έχουμε εμεί στην Ελλάδα. Που είμαστε στο κάτω από τα πλάσια. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα όσα σημείωσε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς. Σημείο. Κάποια στιγμή λοιπόν μπαίνει στη μέση η πολιτική. Η πολιτική τι λέει? Δεν θέλω να σπάσω αυγά, δεν θέλω να κάνω αυτό. Οπότε τι κάνω τώρα? Κάνω μια τροπολογία άρων-άρων μέσα σε 12 ώρες για να μην υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ και να μην υποβιβαστεί η Ξάνθη. Βλέπετε τι έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη. Έχουν πάει σε γραφεία βουλευτών. Έχει βγει αυτό ο κύριο Γκαγκάτση σε μια εκπομπή και λέει ότι θα χυθεί αίμα. Δηλαδή κάτι πράγματα τώρα που γυρνάμε τώρα σε άλλες εποχές. Σε όλο τον κόσμο οι κανόνες ενός πρωταθλήματος και το πώς γίνεται αυτό το πρωτάθλημα αποφασίζονται πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Στη μέση του πρωταθλήματος δεν αλλάζει ποτέ τίποτα. Για να αλλάξει κάτι στη μέση του πρωταθλήματος πρέπει οι υπερκείμενες αρχές, η FIFA και η UEFA δηλαδή, να τα αποφασίσουν. Φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση μόνο σε συνεργασία με τη FIFA και την UEFA μπορεί να αλλάξει κάτι. Ασχέτως του γεγονότος ότι άλλαξε ο νόμος, γιατί άλλαξε ο νόμος. Για καθαρά λόγους πολιτικού κόστους. Στη Θεσσαλονίκη, χθες έγινε το πρώτο συλλαλητήριο από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Την εικόνα για τα όσα επικρατούν μετέφερε ο συνάδελφος Γιάννης Βοητσίδης. Να πω βέβαια ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ικανοποίηση για την τροπολογία τη χθεσινή που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Άλλωστε, αμέσως μετά την ψήφιση, ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ανακοίνωση τόνισε ότι η νομοθετική ρύθμιση μας είναι αδιάφορη, δεν μας χρειάζεται. Και βέβαια οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θεωρούν ότι όλο αυτό είναι μια σκευωρία κατά κάποιο τρόπο για να χρυσώσουν βέβαια το χάπι και κατά κάποιο τρόπο με την αφαίρεση βαθμών η οποία κυοφορείται να καταλήξει το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Αυτό πιστεύουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, άρα λοιπόν δεν υπάρχει ικανοποίηση, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα για τις νομικές κινήσεις που θα ακολουθήσουν. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπόλοιπες παρεμβάσεις από τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, τον Διονύση Βερβελέ, τον Μανώλη Μαυρομάτη και τον Γιώργο Χελάκη. Σου να το πω και το σημειώνω αυτό, την κοινωνική και πολιτική ζωή. Ναι, το τελευταίο νομίζω είναι και το πιο σημαντικό, γιατί ό,τι μπορεί να γίνει σε αυτή την φάση, φίλε Θέμη, είναι να υπάρξει ένας εμφύλιος ή τόσο ένας αιωνί εμφύλιος μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ για το θέμα του ποδοσφαίρου. Το ωραίο είναι τα παιχνίδια να παίζουν το γήπεδο, να λαμβάνονται εκεί οι αποφάσεις, να τηρούνται οι κανονισμοί.
Και όχι βεβαίως να υπάρχει αυτή το μακρύ χέρι της πολιτείας, αν αρέσει ή δεν αρέσει κάποια απόφαση μιας ανεξάρτητης αρχής, όπως έχω την αίσθηση ότι έγινε από την κυβέρνηση με αφορμή την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Οι εισηγήσεις είναι προσημόρφωση. Ναι. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει σήμερα, για θέλετε κάτι πιο συγκεκριμένο πιθανότατα, και εγώ άρχισα να σας λέω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε η πολιτική μακριά από τον αθλητισμό, αλλά και ο αθλητισμός τι κάνει για να υποστηρίξει το προϊόν του. Ολυμπιακός και περάσουν στους τέσσερις του κυπέλου. Σκεφτείτε ότι πάω ο Ολυμπιακός σε αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται. Παίζουν μαζί 23 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, θα παίξουν άλλες δύο φορές στα play-off και μπορεί να συντελεστούν και στο κύπελο. Λοιπόν, και είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή για να μπούμε σε τέτοια διαδικασία για να πάει όλη αυτή η κατάσταση στα άκρα. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα έχει άλλη διάσταση. Την τελευταία ώρα το ρεπορτάζ προκύπτει αυτή η συνάντηση με FIFA και UEFA να πάει μια επιτροπή στο εξωτερικό. Η πληροφορία λέει ότι ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της UEFA, θα έρθει να μιλήσει με τον κ. Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Αυτό λέει η τελευταία πληροφορία. Απλώς από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, εκτιμώ τα παρακάτω. Ότι ο κ. Πρωθυπουργός θα ζητήσει από τη FIFA και την UEFA να παρατείνουν την παρουσία τους εδώ και μετά το καλοκαίρι που ήταν να φύγουν. Δεν ξέρω αν οι συνεργάτες τον ενημέρωσαν ότι είναι εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο οι πρόεδροι λείπουν. Θα ζητήσει επομένως να παρατείνουν την παρουσία τους. Θα προσπαθήσει να τους πει ότι θα πάρουν τα κηδεία του ελληνικού ποδοσφαίρου απενεργοποιώντας την ΕΠΟ με όποια διοίκηση και αν έχει αυτή. Διότι όποια διοίκηση και να προκύψει, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι θα προκύψει από τις ίδιες αμαρτωλές διαδικασίες, όπως γινόταν τόσα χρόνια, όχι μόνο την τελευταία φορά. Και πολύ φοβάμαι ότι ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει τώρα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη με την πίεση που της ασκεί την αφόρητη η πλευρά του ΠΑΟΚ και ο κ. Σαββίδης, θα θελήσει αν είναι δυνατόν να βγάλει αυτό το φορτίο από πάνω του και να το φορτώσει στην FIFA και την UEFA. Αυτό το τελευταίο το βλέπω πολύ δύσκολο να γίνει. Με τους πιστούς να σειραίνουν καθημερινά στο Μητροπολιτικό Ναό της Επαπαντής, συνεχίζονται οι θρησκευτικές εκδηλώσεις στην Καλαμάτα για την Πολιούχο της πόλης. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 2 Φεβρουαρίου με τη λιτάνευση ιερής εικόνας. Με την δέουσα αλλά πρώτα και τιμή αναμένονται και οι φετινοί εορτασμοί για την πολιούχο της Καλαμάτας η Παπαντή. Τις εκδηλώσεις μεταξύ άλλων θα λαμπρύνει με την παρουσία του και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με λαμπρότητα και την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη η πόλη της Καλαμάτας θα εορτάσει κατά το ερχόμενο διήμερο 1η και 2η Φεβρουαρίου την πολιούχο και προστάτηδά της Παναγία την Παπαντή. Αύριο Σάββατο παραμονή της εορτής στις 6:30 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Την επομένη Κυριακή και κυρία ημέρα της εορτής το πρωί θα τελεστεί στο Μητροπολιτικό Ναό πάλι ο Όρθρος, η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της οποίας και περί ώρα 11 θα λάβει χώρα πάνδημη λιτάνευση της ιστορικής και θαυματουργού εικόνους της Παναγίας της Παπαντής στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας προς ευλογία των κατοίκων αλλά και των προσκυνητών. Τον εορτασμό θα τιμήσουν και θα λαμπρύνουν με την παρουσία τους φέτος 9 αρχιερείς, οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Φιλαδελφίας Μελίτων, Ηλίου Αθηναγόρας, Ζακύνθου Διονύσιος, Ιερισσού Θεόκλητος, Φθιώτιδος Σιμεών, Σιατίστης Αθανάσιος, Λίμνου Ιερόθεος, ο Επίσκοπος Ωραιών Φιλόθεος και ο Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Επίσης, ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, εκπρόσωπος της κυβέρνησης, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, της Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η Υπεραγία Θεοτόκος αποτελεί αναμφίβολα το στήριγμα του κάθε πιστού. Αποτελεί φάρο αισιοδοξίας και ελπίδας. Στο ιερό πρόσωπό της, ας εναποθέσουμε το παρόν αλλά και το μέλλον της ζωής μας. Καλή και ευλογημένη πανήγυρη σε όλους. Στη Βουλή τώρα έφερε το θέμα της χαμηλής τιμής του ελαιολάδου ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος. Ο μεσαίος πολιτικός αναφέρθηκε στην απόγνωση του αγροτικού κόσμου και ζήτησε τη λήψη μέτρων. Το ζήτημα της τιμής του ελαιολάδου έθεσε μεταξύ άλλων σε επίκαιρη ερώτησή του στην Βουλή ο βουλευτής Μεσσηνίας Γιάννης Λαμπρόπουλος, με απάντηση να αναλαμβάνει από τον υφυπουργό Κώστα Κρέκα. Οι τιμές φέτος του ελαιολάδου έχουν πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό βέβαια συνέβη και την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο, 18-19, αλλά τότε λόγω ποιότητος. Η φετινή χρονιά από πλευράς ποιότητος είναι εξαιρετική. Όμως οι τιμές, σας λέω και πάλι, είναι τραγικές. Ο παραγωγός, ο αγρότης, δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί. Δεν καλύπτουν οι τιμές αυτές ούτε τα έξοδα και το κόστος παραγωγής.
Δεν μπορεί ο αγρότης να επιβιώσει, δεν μπορεί να ζήσει, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, να πληρώσει λογαριασμούς, να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, να ζήσει τα παιδιά του, να ζήσει την οικογένειά του. Η κατάσταση, επαναλαμβάνω, είναι τραγική. Παρότι έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο, έχει τη φήμη, έχει την αναγνωρισιμότητα, ό,τι εξαγωγές γίνονται, γίνονται χήμα, δεν είναι τυποποιημένες. Ο τομέας, ο ελαιοκομικός, είναι ανοργάνωτος. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ύστερα από παρεμβάσεις της δικής μας κυβέρνησης, ήταν πάρα πολύ θετική, που μας εξαίρεσε από το εμπάρκο, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Πραγματικότητα, φέτος είναι πάρα πολύ σκληρή για τους Έλληνες αγρότες ή ελαιοπαραγωγούς, καθώς, όπως πραγματικά ισχύει, έχουν καταρρεύσει οι τιμές ελαιολάδου. Όχι όμως στην Ελλάδα μόνο. Διεθνώς οι τιμές ελαιολάδου βρίσκονται στα κατώτατα επίπεδα των τελευταίων χρόνων και όντως σήμερα διαπραγματεύονται περίπου γύρω από τα 2 ευρώ το εξαιρετικά παρθένο, το καλής ποιότητας ελαιόλαδο διαπραγματεύεται περίπου στην τάξη των 2 ευρώ ανά λίτρο. Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προτίθεται βέβαια να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να δει τι μπορεί να κάνει ώστε να συνεισφέρει έστω από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά του Υπουργείου να συνεισφέρει ώστε να απαλύνουμε αν μπορούμε ή να διατηρήσουμε σε ένα επίπεδο τις τιμές του ελαιολάδου. Θα πω στη δευτερολογία μου τι προτιθέμαστε να κάνουμε. Τώρα, στην τεράστια προοπτική που έχει δώσει την ανάπτυξη της Μεσσηνίας οικό στο Ναβαρίνο, τις νέες θέσεις εργασίας αλλά και την ανάγκη οι νέοι να στραφούν στον τουρισμό, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων μιλώντας στην εκπομπή «Τι λες τώρα» η Διευθύντρια Δυναμικού της Μονάβας Έλληνα Γκίκα Πετρουλάκη. Όλα τα χαρακτηριστικά που υποτίθεται ότι πρέπει να έχει ένας χαρισματικός ηγέτης, η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι χαρακτηριστικά που σαφώς και πρέπει να έχει μια μαμά. Σαφώς και πρέπει να έχει ένας δάσκαλος σε ένα σχολείο. Σαφώς και πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος για να μπορέσει να επικοινωνήσει αποτελεσματικά και αρμονικά με τους συναδέλφους του, με τους υφισταμένους του, με τους προϊσταμένους του. Γιατί ένα από τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι πολλές φορές είναι και το πώς θα διαχειριστούν τους προϊσταμένους τους, πώς θα λάβουν ανατροφοδότηση, πώς θα λάβουν ενημέρωση, πώς θα διεκδικήσουν, θα ζητήσουν πράγματα για τον εαυτό τους. Άρα, τα χαρακτηριστικά αυτά που λέμε ότι πρέπει να έχει ένας ηγέτης, στην ουσία με αυτόν τον τρόπο τα βάζουμε σε μια ελίτ ανθρώπων που πρέπει να τα έχουν, ενώ στην πραγματικότητα είναι χρήσιμα στους πάντες. Όταν είμαστε σε συμφωνία με τον εαυτό μας, όταν στο τέλος της μέρας λέμε, OK, τι έχω κάνει σήμερα. Ωραία, με αυτό συμφωνείς, συμφωνώ. Με αυτό συμφωνείς, συμφωνώ. Με αυτό συμφωνείς, δεν συμφωνώ. Άλλαξω την επόμενη μέρα. Όταν όμως είμαστε λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία με τον εαυτό μας, με αυτά που υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας, με αυτό που υποσχεθήκαμε στους άλλους, με τους κανόνες που έχουμε πει εμείς ότι αυτή είναι η σωστή τρόπη συμπεριφοράς, τότε εμείς οι ίδιοι επωφελούμαστε. Για να πάρεις τα γέμια τη ζωή σου, για να έχεις εσύ τα ενία, για να οδηγήσεις τον εαυτό σου και τη ζωή σου εκεί που εσύ θέλεις, ή θα είσαι καπετάνιος. Ή δεν θα είσαι και δεν θα πας πουθενά. Θα σε πάνε άλλοι. Θα άγεσαι και θα φέρεσαι από άλλους. Με αυτή την έννοια λοιπόν το βιβλίο απευθύνεται σε όλους. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα και μεγάλα πράγματα. Υπάρχουν σχέδια μακροπρόθεσμα. Και αυτό είναι που δίνει και εμπιστοσύνη, πιστεύω, και στους εργαζόμενους. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια εταιρεία που βλέπεις ότι έχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, είναι διαφορετικό το αίσθημα και της σταθερότητας και της προοπτικής σου. Στον τουρισμό γενικότερα, αλλά στην Κώστα Ναβαρίνο ειδικότερα, και θα εξηγήσω γιατί ειδικότερα, πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο είναι η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας, η προθυμία, η αγάπη για τη φιλοξενία, αυτό που λέμε τα soft skills, όπως τα αποκαλούμε στη δουλειά μας. Δηλαδή, οι δεξιότητες είναι οι συμπεριφορικές.
Γιατί το λέω ειδικότερα στην Κώστα Ναβαρίνο? Γιατί όντως έχουμε πολύ μεγάλες υποδομές και προγράμματα εκπαίδευσης. Όλα αυτά τα χρόνια εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας και τους εκπαιδεύουμε συστηματικά και με πάρα πολλά προγράμματα και με πάρα πολλή προσπάθεια. Είναι κρίμα να στρέφονται οι εργοδότες εδώ, να αφήνουμε ανθρώπους εδώ που δεν εργάζονται, να μην εργάζονται και να ψάχνουν οι εργοδότες να βρουν από αλλού προσωπικό. Εμείς στην Κώστα Ναβαρίνο το έχουμε δηλώσει, το έχουμε κάνει πράξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στηρίζουμε τους μεσήνιους υποψήφιους. Είναι καλό να επενδύσουν οι νέοι σε αυτό το χώρο. Αν όχι σε αμιγώς τουριστικές σπουδές, σε σπουδές που μπορεί να είναι σχετικές με το αντικείμενο, που μπορεί να βοηθήσουν κάποιον στο να εισαχθεί μέσα σε αυτό το χώρο. Μια σημαντική τώρα πρωτοβουλία έλαβε το Επιμελητήριο Αρκαδίας, καθώς σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ της περιοχής παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν μετακινήσεων επιχειρηματιών και επαγγελματιών προς τις εκθέσεις στην Αθήνα. Συνεργασία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με το ΚΤΕΛ του Νομού σε μια σημαντική πρωτοβουλία σχετικά με την δωρεά μεταφορά των Αρκάδων επαγγελματιών σε σημαντικές εμπορικές εκθέσεις στην πρωτεύουσα. Ο κύριος Τρουπής, ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου, είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, την οποία υιοθέτησα άμεσα, σύμπραξης των δυνάμεών μας για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τον κόσμο στην Αθήνα σε μεγάλες εκθέσεις, σε εκθέσεις που πραγματικά πρέπει να πάμε, διότι δίνουν καινοτόμα προϊόντα τα οποία έμεσα ή άμεσα έχουν σωστή και θετική επίπτωση στην πόλη μας. Χάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας που ομόφωνα κρίναμε ότι πρέπει να κάνουμε την πρόταση αυτή προς την ΚΤΕΛ Αρκαδίας, συγκεκριμένα στον κύριο Κουτσόγιωργα, ώστε στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας των συνδρομών αλλά και όλης της προσπάθειας των μελών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας να μας προσεγγίσουν και να συμπλέουν μαζί μας, να φροντίσουμε να έχουμε κάποια μεταφορά δωρεάν προς τις βασικές εκθέσεις της Αθήνας. Και όχι μόνο τη μεταφορά δωρεάν, που ευχαριστούμε στο σημείο αυτό πάρα πολύ, κύριε Κουτσόγιωργα, για την αγαστή, άμεση και έμπρακτη υποστήριξή σας. Και όπως και εσείς προείπατε, και από τη μεριά μας, σας υπόσχομαι ότι στο μέλλον θα έχουμε ακόμα πιο στενές σχέσεις και συνεργασία. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι τα μέλη μας μπορούν δωρεάν, όπως προείπα, να μεταφερθούν από το ΚΤΕΛ στις μεγάλες εκθέσεις Αθήνας, οι οποίες επιλέξαμε 8 τον αριθμό για φέτος. Θα ήθελα να σας τις ανακοινώσω ποιες έχουμε σκοπό να επισκεφθούμε. Η πρώτη που θα επισκεφθούμε θα είναι η Χορέκα που γίνεται στο Μετροπόλιταν και η ημερομηνία όπως έχει ανακοινωθεί θα είναι η 12η. Η επόμενη θα είναι η Κλιμαθέρμ τον Φεβρουάριο. Η ΕΛΤΕΚ τον Φεβρουάριο στο ΜΕΚ θα γίνει αυτό. Η Φουντέξπο που είναι και αυτή τον Μάρτιο στο Μετροπόλιταν. Η ΚΕΜ Franchise που θα γίνει στο ΜΕΚ, η Οικοδομή Expo που θα γίνει στο Μετροπόλιταν, η Ελληνικό Αλουμίνιο που θα γίνει στο Μετροπόλιταν και θα κλείσουμε τη Metal Machinery που θα γίνει και αυτή στο Μετροπόλιταν. Μέσα σε κλίμα έντασης και φραστικών αντεγκλήσεων διεξήχθη η συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Η αντιπολίτευση μίλησε για ένα ανέφικτο πρόγραμμα με τη συμπολίτευση να αντιδρά, επισημένοντας πως είναι ένα σχέδιο που βάζει τις βάσεις για την ανάπτυξη. Ένταση και φραστικές αντεκλήσεις επικράτησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος, που πέρασε με 15 θετικές ψήφους έναντι 16 αρνητικών. Ελήψη δεύτερης πρότασης με βάση την νομοθετική ρύθμιση του Θεοδωρικάκου στα πλαίσια της διασφάλισης κυβερνησιμότητας των Δήμων. Στα σημεία τα οποία συγκρούστηκαν αντιπολίτευση και συμπολίτευση είχαν ως επίκεντρο το θέμα της διαδικασίας που ακολουθούθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, καθώς επίσης και το ότι ορισμένες από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτήρισαν ανέφικτη την εφαρμογή του, ενώ η ένταση σε πολλά σημεία ήταν τέτοια που χρειάστηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να διακόψει τη συνεδρίαση. Όχι πρόκειται, όχι εξυπνάτε στον κόσμο, παιδιά. Όχι εξυπνάτε. Όταν δεν κάνω το αυτονόητο. Όταν δεν κάνω το αυτονόητο, όχι εξυπνάτε και απαντήσει τέτοιου είδου. Καρκόμαστε λοιπόν, δεν ακούω τίποτα, μιλάω. Δεν ακούω, δεν έχετε τον λόγο. Δεν έχετε τον λόγο. Δεν έχετε τον λόγο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που εντάχθησαν στο τεχνικό πρόγραμμα για το 2020 φτάνει τα 27,3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία, την αστική και αγροτική οδοπία, τη βελτίωση κοινόχρησης των χώρων και τη βελτίωση των υποδομών σε όλα τα επίπεδα. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος Τάκης Αντωνακόπουλος μίλησε αναλυτικά για τους στόχους του τεχνικού προγράμματος, επισημένοντας πως περιλαμβάνει έργα για κάθε τομέα, προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει με σταθερά βήματα στην επόμενη μέρα. Σε όλα τα τεχνικά προγράμματα, όπως ξέρετε και οι προϋπολογισμοί, λέγονται σχέδια. Σε όλα τα επίπεδα εξουσίας, από τη Βουλή, από τα Υπουργεία, τις περιφέρειες, τους Δήμους, τις κοινότητες. Λέγονται σχέδια, διότι είναι μια φιλοδοξία να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο. Το τεχνικό πρόγραμμα. Και αυτό σχέδιο είναι επί της ουσίας, που πατάει κάπου. Βεβαίως τα έργα έχουν ενταχθεί με το συνολικό προϋπολογισμό τους, τα περισσότερα, και στον προϋπολογισμό θα δείτε ότι υπάρχουν άλλα κονδύλια στους τίτλους ίδιους. Δηλαδή βάζουμε τα χρήματα που σκοπεύουμε να απορροφηθούν στον χρόνο που διανύουμε. Σε νέα από τον κόσμο, έφτασε μετά από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις και πολλές συζητήσεις η ώρα για τον Brexit. Νέα δεδομένα δημιουργούνται για το θέμα που ακολουθεί, 6 σημεία που όλοι θα ήθελαν να γνωρίζουν. Μετά από 1318 ημέρες αβεβαιότητας, παρατάσεων και διαπραγματεύσεων, σε μερικές ώρες το Brexit θα είναι γεγονός. Όλες οι διαδικασίες έχουν εκπληρωθεί και η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει στη 1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Αισθάνομαι καλά. Όλοι πρέπει να έχουν τη δική τους πατρίδα και στην πατρίδα σου νιώθεις πιο ισχυρός, πιο δημιουργικός. Τα κάνεις όλα μόνος σου. More creative because you feel in your home, you know what I mean? When you do all yourself. Είναι ντροπή να είμαστε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι επωφελές ούτε μεσοπρόθεσμα ούτε μακροπρόθεσμα. Είμαι λίγο απογοητευμένος. Μεγαλώσαμε σε μία εποχή όταν ήμασταν μέλη και όλα πήγαιναν καλά. Οι τιμές στα κινητά ανέβαιναν. Γιατί να αλλάξουμε μία φόρμουλα που κερδίζει? Αυτή την περίοδο, με την κλιματική ανάγκη, με όλα όσα συμβαίνουν με τη Ρωσία και τον υπόλοιπο κόσμο, η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει και να εργαστεί ενωμένη. Το Λονδίνο ήταν ένα δεύτερο σπίτι για τους ξένους. Πάντα τους καλωσόριζε και ήταν μια ανεκτική πόλη. Με αυτή την ψήφο, βασικά λέμε έξω οι ξένοι. Είμαστε ανώτεροι. Είναι μια επιστροφή στην νοοτροπία της αυτοκρατορικής εποχής. With this vote, it's basically saying, you know, foreigners out. We think we're superior. We don't want to work with people. We think, you know, it's almost like going back to imperialistic Britain type mentality. The exit. Τώρα είναι μόνο η αρχή. Το σημαντικό είναι η εμπορική συμφωνία. Αυτό θα κυριαρχήσει στις ζωές των ανθρώπων. Πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις, να γνωρίσουν ακριβώς ποιο θα είναι το καθεστώς. Τράβηξε πάρα πολύ. Το διαζύγιο μου δεν κράτησε τόσο, ίσως λιγότερο. Απίστευτο πώς μπορεί να πάρει τόσο καιρό. Απλώς σήκω και φύγε. Απογοητευμένοι αλλά και προβληματισμένοι είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στην Μεγάλη Βρετανία. Πρόκειται για 2,9 εκατομμύρια πολίτες από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4,6% του πληθυσμού. Είναι λυπηρό. Είμαστε όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας. Έχουμε κάτι μαζί. Είναι κρίμα που φεύγετε. Πολύ λυπηρό. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν μπορείς να φύγεις αντιτιθέμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ζεις σε αρμονία μαζί της. Είναι λυπηρό το ότι πρέπει να φτάσουμε σε αυτό και σκεφτείτε για παράδειγμα ότι για τη μετανάστευση η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αλλάξει τα πάντα. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον ομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος, Καλαμάτα.
στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.